Η Κύπρος στον αγώνα του 1821 και αν ήταν εφάνιν η στραπή στου μωριά τα μέρη και εξάπλωσιν και ακούστηκεν παντού η μπουμπουρκά της. Τζούλα ξυλαμπρατσάσασιν και θάλασσα και ξέρει είσαι ζιάνι χανούλη τους και Κύπρου τα κακά της. Γράφει στο ποίημα του 9 Ιουλίου του 1821 Λευκοσία ο εθνικός μας ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης, ο οποίος αναφέρεται στην περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και τις προσπάθειες των Κυπρίων για την υποστήριξή της αλλά και τον παράλληλο αγώνα που διεξάγουν για την απελευθέρωση της πατρίδας τους. Οι Κύπροι από πολύ νωρίς μύθηκαν ως μέλη της φιλικής εταιρείας με σκοπό την προπαρασκευή της Επανάστασης. Κυπριακής καταγωγής άνδρες έλαβαν μέρος σε εκατοντάδες επιχειρήσεις του αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία 1821-1829. Και διακρίθηκαν στις μάχες σε ξηρά και θάλασσα. Από την Ιόνιο Φάλαγγα μέχρι τα πληρώματα των πλοίων Μυστίκο και από τις πολιορκίες του Μεσολογγίου μέχρι τη δράση του Ιωάννη Σταυρινού Σταυριανού, οι Κύπροι αγωνιστές σπέβδουν στον ελλαδικό χώρο για να συμμετάσχουν στις γραμμές του αγώνα. Είπα μου πως εφίασιν ποτσί που το καρπάσει, μια κοπήν πεθιά το πιανί, και πως επίαν πέρα. Οι πιο πολλοί υπογράφουν ως Κύπριος, Κυπρέος, Κυπριώτης ή δηλώνουν το πατρίς Κύπρος ως τόπο καταγωγής. Ανάμεσα στα πλοία των επαναστατημένων Ελλήνων υπάρχουν τα Κυπριακά, η Λεύκα, Λευκοσία, η Γολέτα, Κυπρία, το πολεμικό Κύπρης και το Μυστίκο που έμοιαζε με εμπορικό αλλά ήταν πολεμικό πλοίο, ο Ποσειδών. Πάντως, είναι σχετικά γνωστή η δράση της λεγόμενης φάλαγγας των Κυπρίων στην Ελληνική Επανάσταση, ενώ επουδενή δεν πρέπει να αποκλειστεί και η προσφορά σε χρήματα, όπλα, κυρίως από την περιοχή της Λαπίθου. Πολλοί από τους Κύπριους άφησαν την τελευταία τους πνοή στον αγώνα ανεξαρτησίας της Ελλάδας, ενώ ιστορικές πηγές αναφέρουν πως περισσότερα ήταν τα θύματα των αντιπίνων από τους Τούρκους στην Κύπρο για τη συμμετοχή Κυπρίων στον απελευθερωτικό αγώνα.